Δίνετε την εφημερίδα στην οποία εργάστηκα. Παρακαλώ. Για σημερινή, λέτε. Ορίστε. 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 Την αγοράζω το πρωί, εγώ μαζί με τα νέα. Είναι μια εφημερίδα, ένα πολύ καλό μπραντ, μια σοβαρή εφημερίδα, της οποίας το κύρος πρέπει να διαφυλάξουμε. Εργάστηκα σε αυτήν και επί ιδιοκτησίας Ελένης Βλάχου και κυρίως επί διεύθυνσης Δημήτρη Παπαναγιώτου. Μετά πέρασε στον κύριο Αλαφούζο, ο οποίος την πρόσεξε όταν την πήρε. Σταδίου 5 ήμασταν τότε. Μετά πήγε το Μέγκα. Και ερχόταν και ο Θέμης με ένα βεσπάκι. Τον είδα πριν 2 εβδομάδες. Μετά από πόσα χρόνια. 25. Διαφωνείτε με το πρωτοσελίδο. Δείτε. Δεν διαφωνώ με κανένα από το πρωτοσελίδο. Λέω ότι πρέπει να διαφυλάξουμε το κύρος της. Είναι μια ιστορική εφημερίδα, την οποία, επαναλαμβάνω, πρέπει να προφυλάξουμε, γιατί αυτός ο τόπος έχει ανάγκη από καλές εφημερίδες. Αυτή η εφημερίδα, μιλάμε για κάποτε, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου έβγαινε αξιωματική αντιπολίτευση, τον είχε πρώτη σελίδα, κατακλυσμιαία υπόθεση. Υπήρχε μια ισορροπία σε αυτήν την εφημερίδα. Ο Αριστίδης Αλαφούζος, ο πατέρας, ο οποίος, επαναλαμβάνω, την πρόσεξε και έκανα ό,τι μπορούσα με τις λιγοστές μου δυνάμεις για να την πάρει τότε, επειδή ορισμένοι δεν ήθελαν από τους άλλους εκδότες, είχε καταγγείλει τον πατέρα Μητσοτάκη ότι είχε δώσει κάποια εκατομμύρια, αρκετά εκατομμύρια, στη Νέα Δημοκρατία, τα οποία δεν βρέθηκαν στη Νέα Δημοκρατία. Δεν βρίσκονταν πουθενά. Το αναφέρω ως ενδεικτικό το γεγονός, οι πατέρες με τους γιους είναι διαφορετικά κεφάλαια. Το αναφέρω ως ενδεικτικό σε σχέση με μια εφημερίδα την οποία επικαλέστηκε η συνάδελφος κυρία Σπυράκη, για το ότι πρέπει να υπάρχουν καθαροί κανόνες. Μεγαλύτερη προδοσία της δημοσιογραφίας από τις απόψεις που άκουσα εκ μέρους της κυρίας Σπυράκη, προδοσία της δημοσιογραφίας χάριν της πολιτικής, δεν έχω ξαναδεί. Για πρώτη φορά πάνε να μπουν κανόνες σε αυτή τη χώρα. Να σας το διατυπώσω διαφορετικά. Θυμάστε τους αναρχικούς που κατέλαβαν δημόσιο χώρο? Τους θυμάστε? Και έγινε φασαρία τότε. Και ο Νίκος, θύμισε μου το όνομα του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, Τόσκας. Είπα, χάνω την ψυχραιμία μου όταν μιλάω γι' αυτό. Ορισμένοι επέκριναν τον Νίκο τον Τόσκα έναν καλό υπουργό για το ότι έκανε αυτά που έκανε. Λοιπόν, αυτό έχει γίνει μέχρι σήμερα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταλάβει δημόσιο χώρο. Δεν είχαν άδεια. Έπαιρναν άδεια. Κύριε Θανάση, μισό λεπτό. Αυτό δουλεύατε 20 τόσα χρόνια σε μπταβατζίδες και κανάλια τα οποία δεν είχαν άδεια. Συγγνώμη. Τώρα έρχεστε και μου υπερασπίζετε την απόλυση του ανθρώπου που είχατε απέναντί σας στην κάμερα στο Μέγκα, γιατί έχετε εργαστεί πάρα πολλά χρόνια. Επαναλαμβάνω, με πολύ μεγάλη επιτυχία στο Μέγκα, γιατί είστε ένας αξιοσέβαστος δημοσιογράφος και θα μου επιτρέψετε και αξιοσέβαστος βουλευτής. Και υπερασπίζεστε απολύσεις. Και πραγματικά έχει θολώσει το μυαλό μου. Τι? Αλήθεια σας για λέω. Για να πάρουμε τις απολύσεις και να τις δούμε. Να τις πάρουμε. Ήδη αγορά... Και να μας πείτε και το κανάλι δεν πληρώνει. Δύο αγορές. Ναι. Δύο αγορές στην Ελλάδα. Και εν πάση περιπτώσει, εφημερίδα με, με χίλια φύλλα τη μέλα στέκεται. Όχι, βέβαια. Όχι... Γιατί λοιπόν, στέκεται. Αυτό να το συζητήσουμε. Γιατί να το συζητήσουμε. Γιατί το συζητάμε όλο μαζί. Αυτό να το συζητήσουμε. Αυτό δεν είναι τα βατζίδικο να υπάρχει εφημερίδα με χίλια φύλλα. Ποιο την κρατάει αυτό? Το κόμμα σας. Ναι. Μα τώρα. Τι τώρα? Θα μιλήσουμε συγκεκριμένα ή φοβάστε να μιλήσουμε? Απολύτως συγκεκριμένα. Αν φοβάστε να μιλήσουμε, να μιλήσουμε. Τι συζητάμε λοιπόν, τις απολύσεις, την αυγή, τι συζητάμε? Όλα αυτά συζητήσαμε. Μου τα είπατε για τη διαπλοκή, για τον Αριστίδη Αλαφούζο, για τον Γιάννη Αλαφούζο, για τον Ανδρέα Παπανδρέου, για όλα που είπατε. Είπα ότι συμμετείχατε στην αγοραπολισία εδώ. Όχι, δεν συμμετείχα. Ό,τι μπορείτε να βοηθήσετε. Αυτό μου είπατε. Να παίζετε με αποχρώηση στη δημοσιογραφία. Το άσπρο μαύρο είναι κομπογιανιτισμός. Μιλάμε για απολύσεις. Ναι, για απολύσεις. Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Όσα είπατε. Ναι. Δεν θα αφήσουμε τίποτα να πέσει κάτω. Να μιλήσουμε λοιπόν για απολύσεις. Δύο νεκρές αγορές υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον τόπο. Η μία είναι δυστυχώς η κτήματα αγορά. Μάλιστα. Και η άλλη είναι διπλά δυστυχώς οι επιχειρήσεις ενημέρωσης. Αυτές είναι νεκρές. Δεν μπορούν να επιβιώσουν. Χρωστάνε. Μου λέτε για το Μέγκα. Δηλαδή, πήραν τις καταθέσεις του κόσμου, τις κάνανε θαλασσοδάνεια, δανεικά και αγύριστα. Και αυτό δεν το συζητάμε. Δηλαδή, δεν είναι ο Παπουτσής μέσα με τις 3.000 ευρώ κατάθεση συνολική που τις πήρε μαζί με άλλων το Μέγκα και δεν μπορεί να τις επιστρέψει τώρα? Ή άλλα κανάλια. 1,1 δις οι υπηρεσίες ενημέρωσης. Ποια κανάλια? Θα μου μιλήσετε για τα κανάλια. Ποιο κανάλι είναι, δεν είναι ενήμερο στα δάνειά του? Και αν δεν είχε ασφαλιστική και τραπεζική. Όχι, θα το πω. Εάν δεν είχε τραπεζική και ασφαλιστική ενημερότητα
και φορολογική ενημερότητα, δεν θα μπορούσε να είναι στο διαγωνισμό. Όλα τα κανάλια, όλοι οι συμμετέχοντες, είναι με τραπεζική ενημερότητα, με φορολογική ενημερότητα και με ασφαλιστική ενημερότητα. Γι' αυτό και η επιτροπή του κυρίου Παπά τους επέτρεψε να είναι στο διαγωνισμό. Πώς μου το λέτε αυτό? Ακούστε, έτσι, χρωστάνε τα κανάλια. Να πω, άλλα λέω... Είναι εύκολο και ο Μαρινόπουλος χρωστάει. Άλλα λέω, άλλα λέτε. Να βάλουμε, να επαναλάβουμε το βίντεο. Οι υπηρεσίες ενημέρωσης συνολικά, πρέπει να το ξέρει αυτό ο ελληνικός λαός, οφείλουν 1,1 δις, οφείλουν δανεικά και αγύριστα. Δανεικά και αγύριστα, ελληνικέ λαέ, 1,1 δις σου οφείλουν όσα τα μέτρα τα περιοριστικά που ελήφθησαν το 2016. Ποιος το οφείλει, κύριε Θανάση? 9 κανάλια. Θέλετε να σας φέρω τον κατάλογο? Ναι, να το φέρω τον κατάλογο. Ποιο κανάλι δεν αποπληρώνει τα δάνεια του? Ποιο κανάλι δεν αποπληρώνει τα δάνεια του? Δεν μπορείτε να το λέτε έτσι. Γιατί στην Ελλάδα... Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις τι έχουνε? Γιατί είναι πολύ εύκολο να χτυπάμε τα κανάλια και καλά κάνετε και σας βγαίνει. Τέρμα τα δάνεια. Γιατί σας... Τέρμα τα δάνεια. Τέρμα ποιο, τα κανάλι, γιατί τέρμα. Ποιο κανάλι δεν έχει τραπεζική ενημερότητα πλην του Μέγκα? Πείτε μου, ποιο κανάλι δεν έχει τραπεζική ενημερότητα και συμμετέχει στο διαγωνισμό? Λοιπόν, μια στιγμή. Τι μια στιγμή? Λέτε ότι χρωστάτε τα κανάλια. Ρωτάτε και δεν μου απαντάτε. Και μόνο το γεγονός. Λέτε, ρίχνετε 1,1 δισεκατομμύριο χρωστάνε τα κανάλια. Πρώτη φορά. Αυτό το ακούω πρώτη φορά. Ποιο δεν πληρώνει, πείτε μου. Αυτό θα το πω όταν πρέπει. Οι επιχειρήσεις και... δεν έχουν δάνειο. Εσείς δεν έχετε δάνειο. Όταν... Δεν το χρωστάτε. Όταν πρέπει... Δεν αποπληρώνετε όταν κάθε μήνα. Εγώ έχω ρύθμιση στην κυβέρνηση. Μια στιγμή. Μην χάνετε την ψυχραιμία. Δεν χάνετε την ψυχραιμία μου. Ακούω παλαβά πράγματα. Μην χάνετε την ψυχραιμία σας. Και δεν βγαίνει, επαναλαμβάνω, ούτε σε τηλεθέαση. Δεν με ενδιαφέρει αν βγαίνει σε ούτε σε ψήφου στη Νέα δεν Δημοκρατία. Μπορώ. Ούτε με ενδιαφέρει η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κανένα. Με ενδιαφέρει να λέτε χρωστάνε τα κανάλια 1,1 δι. Ποιο δεν πληρώνει σας? Σας ενδιαφέρει να μην χάσετε τη δουλειά σας αυτό. Το σέβομαι. Σε αυτό δεν λοιπόν επάνω πρέπει να δουλέψουμε. Ναι. Όχι. Να μην χάσουν τη δουλειά τους οι υπόλοιποι. Βεβαίως, σε αυτό επάνω να δουλέψουμε. Όχι να κοροϊδέψουμε όμως, γιατί μέχρι τώρα κοροϊδεύαμε. Μέχρι τώρα. Τους μισθούς σας, κύριε Αθανασίου, τόσα χρόνια από τα δάνεια δεν τους παίρνατε εσείς που δουλεύατε στο Μέγκα? Από πού τους παίρνατε? Κοιτάξτε, αν με πάτε στην ιδιωτική οικονομία, θα σας πω το εξής. Καταρχήν, τι πρόσφερα στο Μέγκα σε διαφημιστικές προσόδους. Σας το είπα, διότι, με πολύ μεγάλη διότι, χαρά. Γιατί είστε και σεβάσμιο πρόσωπο σε μένα. Το, ήμουν τηλεθεατή σας. Ναι, διότι το Μέγκα όταν με έπαιρνε από την ΕΡΤ δεν ήταν κορόιδα. Ξέρετε, ξέρουν να βγάζουν λεφτά. Γιατί με πήρε λοιπόν από την ΕΡΤ και με πλήρωνε και καλά. Γιατί ήσασταν πολύ καλός δημοσιογράφος, κάνατε πολύ μεγάλη τηλεθέαση και έρχονται σε διαφημίσεις. Παρόλα αυτά, να δείτε το μισθό μου. Ποτέ όμως δεν υπερασπίστηκα με τέτοιο πάθος. Ούτε ζήτησα το μισθό σας, δεν με απασχολεί. Τα αφεντικά μου. Ποτέ. Και μάλιστα ζουν οι συνάδελφοι που οφείλεται η μία απόλυση. Και τι σημειώματα έστελναν στους τότε διευθυντές. Ποτέ δηλαδή τέτοιο κύριε πράγμα. Κύριε Αθανασίου, σας τιμώ και το ξέρετε. Να κάνεις ένα συμβιβασμό, σας τιμώ και το ξέρετε. Αλλά να σκύψεις τόσο πολύ, νομίζω. Σας τιμώ και το ξέρετε. Έρχεστε, πετάτε ένα νούμερο, λέτε χρωστάνε τα κανάλια 1,1 δις. Λέω ναι, και αναλαμβάνω την ευθύνη. Χρωστάνε. Ναι. Δεν μου λέτε όμως ποιος δεν πληρώνει. Γιατί τραπεζική είναι. Πώς συμμετέχουν στο διαγωνισμό? Ο Sky, ας πούμε, ας μιλήσουμε για το κανάλι το οποίο είμαστε εδώ. Χρωστάει στις τράπεζες το ποσό που χρωστάει, δεν το ξέρω ακριβώς. 40 εκατομμύρια, 30 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια. Έχει τραπεζική ενημερότητα. Συμμετέχει στο διαγωνισμό. Μου επιτρέπετε μια έκφραση. Μόνο μια φράση. Νομίζω ότι η συμπεριφορά του Sky. Ναι. Δημιουργεί την εντύπωση ότι έχει μετατραπεί σε γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Και αυτό δεν βγαίνει καλό, σε καλό, ούτε στο Sky, ούτε στη Νέα Δημοκρατία, ούτε στην Καθημερινή. Ναι. Αυτό λέω. Καθημερινή, η Καθημερινή, να σας πω ότι είναι διαφορετική επιχείρηση. Έτσι. Ναι, εμείς μπερδευόμαστε. Το λέω γιατί την αγαπάω. Γιατί το συνδυάζεται. Ναι, αλλά όταν ο διευθυντής της εμφανίζεται στην τηλεόραση κάθε μέρα από εδώ. Ναι. Δημιουργείται ένα συνειρμό. Όχι, κύριε, δημιουργείται ένα συνειρμό, λέω. Είναι θα διαφορετική. Βγαίνει το κανάλι του Καλογρίτσα τώρα, οπότε θα είναι όλα κομπλέ. Ωραία. Πριν πάρετε την άδεια των συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ, να διαβάζετε και το αγγλόφωνο τμήμα όπου γράφει και ο Πολ Κρούγμαν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συστάση. Ελάτε, κύριε Σπυράκη. Λοιπόν, πριν πάρετε την άδεια του ΣΥΡΙΖΑ για το ποιο